και τον ελεήστικον αγώνο στην Πάτρα του Νίκου Τεμπονέρα, στην Πάτρα που πάντοτε βρισκόταν μπροστά στον αγώνα για την πρόοδο και την κοινωνική δικαιοσύνη. Και σήμερα η παρουσία σας εδώ και η συγκέντρωσή μας δίνει ένα μήνυμα αποφασιστικότητας, ένα μήνυμα ελπίδας, ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Τους αφήνουμε να γεμίζουν τα δεκάδες πρωτοσέλιδα των εφημερίδων τους με κοιλίδες και με λάσπη, τα τηλεοπτικά τους στούντιο με σκουπίδια και με ψεύτικες ειδήσεις. Εμάς μας αρκεί που γεμίζουμε στάδια, γεμίζουμε γήπεδα στο Γαλάτσι, στην Καλαμάτα, στον Πειραιά, στην Πάτρα, αλλά πιο πολύ που γεμίζουμε ξανά τις καρδιές των ανθρώπων με ελπίδα και αισιοδοξία ότι η χώρα θα προχωρήσει μπροστά, ότι η μεγάλη προσπάθεια για να κινήσουμε τη ρόδα της προόδου θα συνεχιστεί και ότι η Ελλάδα δεν θα γυρίσει πίσω. Και σήμερα νομίζω ότι η δική σας παρουσία δίνει αυτό το μήνυμα. Η δημοκρατική και η προοδευτική Πάτρα στέλνει ξανά μήνυμα νίκης, αισιοδοξίας και αποφασιστικότητας. Πολίτες της Πάτρας, πριν από 4 χρόνια σχεδόν, αναλάβαμε την ευθύνη στην πιο δύσκολη στιγμή της μεταπολιτευτικής ιστορίας, να βγάλουμε τη χώρα από τη βαθιά χαράδρα της χρεοκοπίας με μοναδικό γνώμονα τη λαϊκή εντολή, να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση και τα μνημόνια, να προστατεύσουμε τους πολλούς και να αλλάξουμε τη χώρα. Πέρασαμε δύσκολες στιγμές, τις πιο κρίσιμες από τη μεταπολίτευση και μετά. Σφίξαμε πολλές φορές τα δόντια, ενώσαμε δυνάμεις σε δύσκολες στιγμές για την πατρίδα, αλλά σήμερα, μετά από τόσες μεγάλες δυσκολίες, μπορούμε να πούμε πια με βεβαιότητα η χώρα πέρασε αυτό το δύσκολο κάβο. Η οικονομία ανέκαμψε. Η πατρίδα συνολικά βρίσκεται πια σε ένα ξέφωτο χάρη στη δική σας στήριξη, χάρη στη δική σας εμπιστοσύνη, χάρη στη δική σας επιμονή. Η Ελλάδα του σήμερα δεν είναι πια η Ελλάδα της χρεοκοπίας. Χάρη στη δική σας επιμονή, η Ελλάδα του σήμερα δεν είναι πια η Ελλάδα των μνημονίων. Χάρη στη δική σας επιμονή, η Ελλάδα του σήμερα δεν είναι πια η Ελλάδα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, όπου κάνουν κουμάντο οι τεχνοκράτες και όχι οι εκλεγμένες κυβερνήσεις. Πριν από 4 χρόνια σχεδόν, παραλάβαμε μια χώρα με 4 και πλέον εκατομμύρια πολιτών στα όρια ή κάτω από τα όρια της φτώχειας. Παραλάβαμε μια χώρα με 1,5 εκατομμύριο ανέργους. Μια κοινωνία διαλυμένη μετά από 5 χρόνια επιβλητικής λιτότητας, συνολικών μέτρων λιτότητας πάνω από 65 δισεκατομμύρια ευρώ. Παραλάβαμε μια χώρα και μια κυβέρνηση με άδεια τα δημόσια ταμεία, με λιγότερα σχολεία που δεν άνοιγαν στην ώρα τους και όταν άνοιγαν ήταν χωρίς δασκάλους και χωρίς βιβλία, με νοσοκομεία διαλυμένα, χωρίς προσωπικό, χωρίς γιατρούς, χωρίς υποδομές και με είσοδο 5 ευρώ για τον κάθε ασθενή. Παραλάβαμε νοσοκομεία κλειστά για τους ανασφάλιστους, τους άνεργους και τους χιλιάδες απολυμένους των μνημονίων. Αυτή τη χώρα άφηναν πίσω τους 4 χρόνια πριν ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος, που αμέσως μετά είχαν φροντίσει να ναρκοθετήσουν το μονοπάτι της εξόδου με τεπορυβόητο σχέδιο της αριστερής παρένθεσης και σε κάθε στροφή της δύσκολης διαπραγμάτευσης προκλητικά έπαιρναν το μέρος των πιστωτών. Αυτή τη χώρα μας παρέδωσαν και αυτόν τον εφιάλτη επιθυμούν να ξαναφέρουν τώρα πίσω όσοι περιφρόνησαν και συνεχίζουν να περιφρονούν το λαό μας. Παρ' όλα αυτά κάποιοι έχουν το θράσος σήμερα να μιλούν
για πολιτική αλλαγή. Έχουν το θράσος αυτοί που χρεοκόπησαν και λαϊλάτισαν τη χώρα να ζητάνε την ψήφο του ελληνικού λαού στο όνομα της πολιτικής αλλαγής. Ενώ όλοι γνωρίζουν ότι αυτό που προσδοκούν δεν είναι καμιά πολιτική αλλαγή, αλλά είναι η παλινόρθωση του χθες. Δεν γελιόμαστε όμως. Ο κύριος Μητσοτάκης και οι συνεργάτες του δεν επιδιώκουν καμία μεγάλη πολιτική αλλαγή, αλλά αυτό που επιδιώκουν είναι μια μεγάλη αλλαγή πολιτικής. Θέλουν να αλλάξουν τη δική μας πολιτική μεροληψίας υπέρ των πολλών. Θέλουν να αλλάξουν τη δική μας πολιτική μεροληψίας υπέρ των κοινωνικά αδύναμων και ασθενέστερων. Και θέλουν να εφαρμόσουν μια πολιτική μεροληψίας υπέρ των λίγων, των εκλεκτών, της ελίτ. Υπέρ των αρίστων, της επιχειρηματικότητας των offshore και της μεγάλης φοροδιαφυγής. Υπέρ των φίλων και των κουμπάρων της οικογενείας που κρύβονται πίσω από την κουρτίνα. Θέλουν να αλλάξουν τον προορισμό, τους παραλήπτες, την κατεύθυνση, τον κοινωνικό προσανατολισμό, τον ταξικό προσανατολισμό. Δεν θέλουν, επαναλαμβάνω, αλλαγή, θέλουν πισωγύρισμα, θέλουν επιστροφή στο χθες, να μας γυρίσουν πίσω. Αλλά το μήνυμα που παίρνουμε τούτες τις μέρες που ξεκινάμε τον μεγάλο αγώνα για τις ευρωπαϊκές εκλογές και τις αυτοδιοικητικές εκλογές από άκρης άκρης όλη την Ελλάδα, το μήνυμα που παίρνουμε από τους απλούς και καθημερινούς πολίτες είναι ότι ο ελληνικός λαός δεν έχει καμιά διάθεση να γυρίσουμε πίσω, ποτέ ξανά πίσω, στην Ελλάδα της χρεοκοπίας, της λαϊλασίας, της μιζέριας, των μνημονίων, του Διεθνού, του Πνευματικού Ταμείου. Η μεγάλη ιστορική πολιτική αλλαγή έχει ήδη γίνει πράξη από το Γενάρη του 2015. Έγινε και δεν ξεγίνεται. Ο λαός ήρθε στο προσκήνιο το 2015 για να μείνει οριστικά στο προσκήνιο. Θα είναι εδώ πάντοτε οδηγός στις μεγάλες δημοκρατικές κατακτήσεις για την πατρίδα και το μέλλον αυτού του τόπου. Γιατί σήμερα, φίλες και φίλοι, πολίτες της Πάτρας και της Αχαΐας, δεν υπάρχει πια κανείς που δεν μπορεί να κρίνει και να συγκρίνει. Που ήμασταν πριν και που είμαστε σήμερα και μέσα από ποιες δυσκολίες περάσαμε. Που ήταν και ποια ήταν η Ελλάδα του 2015, που είναι και ποια είναι η Ελλάδα του 2019. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια καταφέραμε όχι μόνο να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια, προφανώς αυτός ήταν ο πρώτος στόχος, αλλά το μεγαλύτερο επίτευγμα για μας δεν ήταν ότι απλά βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια. Το μεγαλύτερο επίτευγμα για μας είναι ότι καταφέραμε να τελειώσουμε τα προγράμματα προσαρμογής, κρατώντας την κοινωνία όρθια με τις λιγότερες δυνατές απώλειες και με ένα μεγάλο κοινωνικό έργο που δίνει πνοή και προοπτική στο σήμερα και στο αύριο του τόπου. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια, μέσα σε δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες, εκεί όπου τρεις κυβερνήσεις απέτυχαν και δεν καταφέρανε να έχουν θετικούς δημοσιονομικούς δείκτες, εμείς όχι μονάχα καταφέραμε αυτό, αλλά κυρίως, και αυτό είναι το σημαντικότερο που αισθανόμαστε περήφανοι, αντιμετωπίσαμε την γενικευμένη ανθρωπιστική κρίση. Διαθέσαμε πάνω από 3 δισεκατομμύρια σε πολιτικές κοινωνικής προστασίας, στο κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, στα προγράμματα για την ανθρωπιστική κρίση, στην πολιτική για το παιδί, για την παιδική φτώχεια, στα σχολικά γεύματα, εκεί όπου οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν έδιναν δεκάρα, ακόμα και στα χρόνια της ανάπτυξης. Ανασυγκροτήσαμε το κοινωνικό κράτος από τα συντρίμμια που άφησαν πίσω τους τα μνημόνια. Στελεχώσαμε τα δημόσια νοσοκομεία με πάνω από 18.000 νέους γιατρούς και νοσηλευτές, 18.000 προσωπικό, ενώ αναμένονται άλλες 15.000 προσλήψεις την επόμενη τετραετία. Προχωρήσαμε στην πολύ συμβολική και μνημειώδη, θα έλεγα, μεταρρύθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αλλά κυρίως ανοίξαμε ξανά τις πόρτες των δημόσιων νοσοκομείων
για τους ανασφάλιστους συμπολίτες μας. Πάνω από 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστοι συμπολίτες μας που δεν είχαν πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας. Ναι, εμείς σε χρόνια μνημονιακής σκληρής επιτήρησης καταφέραμε να ανοίξουμε. Ανοίξαμε τις πόρτες εκείνους που το παλιό καθεστώς είχε αφαιρέσει το όποιο δικαίωμα στη ζωή. Προχωρήσαμε στην παροχή επιδόματος ενοικίου για πάνω από 220.000 νοικοκυριά, για πάνω από 600.000 συμπολίτες μας. Μονιμοποιήσαμε και αναβαθμίσαμε το θεσμό βοήθειας στο σπίτι για τους πλέον ευάλωτους συμπολίτες μας, την τρίτη ηλικία. Στηρίξαμε τη δημόσια εκπαίδευση και στελεχώσαμε με το απαραίτητο προσωπικό τα δημόσια σχολεία που ανοίγουν πια στην ώρα τους και έχουν πια βιβλία το Σεπτέμβρη και όχι φωτοτυπίες μέχρι το Δεκέμβρη. Αναβαθμίσαμε την ειδική αγωγή με χιλιάδες εκπαιδευτικούς με μόνιμο προσωπικό, γιατί για μας κανένα παιδί δεν είναι παιδί κατώτερου Θεού. Όλα τα παιδιά στον τόπο μας έχουν το ίδιο δικαίωμα πρόσβασης στο αγαθό που λέγεται γνώση. Προχωρήσαμε με θάρρος σε μια μεγάλη μεταρρύθμιση για τη βιωσιμότητα και τη δικαιοσύνη του ασφαλιστικού συστήματος, παρά το ότι λιδωρηθήκαμε γι' αυτό. Κάναμε όμως το ασφαλιστικό μας σύστημα πλέον πλεονασματικό από ελλειμματικό. Εκεί που είχαμε ελλείμματα 1,1 δις το χρόνο, έχουμε πάνω από 900 εκατομμύρια πλεόνασμα στο ασφαλιστικό μας σύστημα. Και έτσι καταφέραμε να ακυρώσουμε, προς μεγάλη απογοήτευση των αντιπάλων μας και προσωπικά του κυρίου Μητσοτάκη, την περιβόητη περικοπή των συντάξεων που είχε επιβάλει το Διευθέτερο Νομισματικό Ταμείο και θα ξεκινούσε από 1η-1η του 19. Και πλέον να μπει συνταξιούχοι να δουν μειώσεις στις συντάξεις τους. Πάνω από 600.000 συντάξεις ήταν μικρές αλλά σημαντικές αυξήσεις. Βάλαμε επίσης ένα τέλος στο έσχος αυτό της εργασιακής ζούγκλας, στο έσχος της απορρίθμισης αγοράς εργασίας, επαναφέροντας τις συλλογικές διαπραγματεύσεις με σκληρή μάχη και με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και με το Ταμείο. Καταπολεμήσαμε την αδήλωτη εργασία, αυξήσαμε τον κατώτατο μισθό στα 650 ευρώ, 11% εκεί που αυτοί μέσα σε μια νύχτα τον είχαν μειώσει 33%. Καταργήσαμε τον υποκατώτατο μισθό για τους νέους, αυτή τη ρατσιστική διάκριση ανάμεσα σε νέους και σε μεγαλύτερους εργαζόμενους. Και όλα αυτά, να ξέρετε, ιδίως τα εργασιακά, όχι μονάχα σε σύγκρουση με τους θεσμούς, την Τρόικα δηλαδή, τους δανειστές και τους εταίρους, αλλά και με σύγκρουση εντός, με σύγκρουση σκληρή μάλιστα με τους εργοδότες, με το ΣΕΒ, με όλους αυτούς οι οποίοι για χάρη τους γινόντουσαν αυτές οι μεταρρυθμίσεις, οι σκληρές, οι νεοφιλελεύθερες και τα απέδιδαν στην Τρόικα. Και το σημαντικότερο είναι ότι καταφέραμε εκεί που είχαμε 850.000 απώλειες θέσεων εργασίας στην πρώτη τετραετία, στη δική μας τετραετία, να έχουμε 350.000 νέες θέσεις εργασίας, μειώνοντας την ανεργία κοντά στις 10 ποσοστιαίες μονάδες. Όχι, πολίτες της Πάτρας, δεν ισχυρίζομαι ότι όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας είναι τέλεια, ότι ζούμε στο παράδεισο, ότι βγήκαμε από την κρίση. Ισχυρίζομαι όμως ότι κάναμε πολλά και ότι πρέπει να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα, να κάνουμε ακόμα περισσότερα. Δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω, δεν πρέπει να πισωγυρίσει η χώρα στις μαύρες μέρες, στη μαύρη μιζέρια των μνημονίων και της παρακμής. Και ισχυρίζομαι ότι όλα αυτά έγιναν ενώ καταφέραμε να βγούμε οριστικά από αυτόν τον φαύλο κύκλο των ελλειμμάτων και να μπούμε σε έναν θετικό, σε έναν ενάρετο οικονομικό κύκλο για τρίτη, τέταρτη φέτος συνεχόμενη χρονιά με θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, αλλά και με μια οριστική και βιώσιμη λύση για το χρέος, ενώ ταυτόχρονα πετύχαμε το ένα μετά το άλλο τα ρεκόρ και στον τουρισμό και στις άμεσες ξένες επενδύσεις και στα χαμηλότερα ιστορικά ποσοστά σε ό,τι αφορά την πρόσβασή μας στις αγορές, τα χαμηλότερα ποσοστά στο ελληνικό ομόλογο.
Όλα αυτά όμως, φίλες και φίλοι της Πάτρας και της Αχαΐας, δεν θα σας πω ότι είναι κατορθώματα του Τσίπρα, της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ. Όλα αυτά είναι κατορθώματα του ελληνικού λαού. Όλα αυτά είναι κατορθώματα δικά σας. Όλα αυτά είναι κατορθώματα της Ελλάδας. Της Ελλάδας και του ελληνικού λαού που πίστεψε, που επέμεινε, που μας εμπιστεύτηκε. Το ότι η Ελλάδα δεν είναι πια στα μνημόνια, το ότι η Ελλάδα έδιωξε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν είναι κατόρθωμα ΣΥΡΙΖΑ, είναι κατόρθωμα όλου του ελληνικού λαού. Είναι μια μεγάλη επιτυχία, ένας σταθμός ιστορικός για τον ελληνικό λαό. Όμως θέλω να σας μιλήσω με απόλυτη ειλικρίνεια. Παρότι όλα αυτά είναι κατορθώματα όλων των Ελλήνων, δεν έβαλαν όλοι πλάτη στις κρίσιμες στιγμές για να τα πετύχουμε αυτά. Κάποιοι μάλιστα τα υπονόμευσαν όλοι αυτά. Κάποιοι μάλιστα ορισμένες κρίσιμες στιγμές πάλεψαν σκληρά για να τα εμποδίσουν όλα αυτά. Και βεβαίως ο κύριος Μητσοτάκης και η αντιπολίτευση που μιλά σήμερα για αλλαγή πάλεψε σκληρά για να μην έρθει η πραγματική μεγάλη αλλαγή στον τόπο, που ήταν η αλλαγή του τέλους των μνημονίων και συνετελέστηκε τυπικά την 21η του Αυγούστου το 2018. Πάλεψαν σκληρά για να υπονομεύσουν αυτή την προοπτική, για να μην έρθει ποτέ αυτή η ώρα. Τόσο ο ίδιος όσο και ο προπαγανδιστικός μηχανισμός που τον περιβάλλει, σε κάθε στροφή προπαγάνδιζε την καταστροφή και την κατάρρευση. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς? Να θυμηθεί τον περιβόητο κόφτη, να θυμηθεί τις προβλέψεις ότι δεν θα βγούμε ποτέ από τα μνημόνια, αλλά θα έχουμε επιστολιπτική γραμμή, δηλαδή και καλυμμένο μνημόνιο. Να θυμηθεί τις προβλέψεις για το τέταρτο μνημόνιο και τη βεβαιότητα ότι είναι εδώ το τέταρτο μνημόνιο. Να θυμηθεί κανείς τη βεβαιότητα και τις προβλέψεις για την περικοπή των συντάξεων. Να θυμηθεί κανείς και την πρόσφατη βεβαιότητα, μετά την 21η του Αυγούστου του 2018, ότι το τέταρτο μνημόνιο είναι εδώ, λέει, γιατί δεν θα έχουμε ποτέ πρόσβαση στις αγορές. 4 ολόκληρα χρόνια δεν έκαναν καμία άλλη δουλειά παρά να προπαγανδίζουν την καταστροφή και την αποτυχία της Ελλάδας. Και σήμερα, αφού το μόνο που είδαν να αποτυγχάνει τελικά είναι οι ίδιες οι προβλέψεις τους και οι μύχοι υπόθη τους, φαίνεται, αντί να χαίρονται που περάσαμε αυτό το δύσκολο κάβο και ανοίγεται μπροστά μας δρόμος, ανοιχτός, φαίνεται να αγχώνονται. Φαίνεται να είναι αγχωμένοι και πανικοβλημένοι. Και όσο πλησιάζουν οι εκλογές, φαίνεται ότι επιστρατεύουν κάθε μέσο. Προσπάθησαν να δημιουργήσουν μια εικονική πραγματικότητα σε σχέση με τη δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ στην ελληνική κοινωνία. Από στημένες ειδήσεις έως στημένες εκδηλώσεις αποδοκιμασίας από δίθεν μακεδονομάχους, μέχρι στημένες δημοσκοπήσεις και στημένα πρωτοσέλιδα. Άλλωστε, οι ολιγάρχες που τους στηρίζουν έχουν μια ειδικότητα, μια ειδική σχέση με τα στημένα. Όπως έστειναν λοιπόν τους ποδοσφαιρικούς αγώνες για το στοίχημα, έτσι θέλαν να στήσουν και το κλίμα προς τις εθνικές εκλογές. Αλλά δεν τους κάναμε τη χάρη. Διότι η μεγάλη τους ελπίδα ήταν ότι θα πάμε νωρίτερα από τις ευρωπαϊκές εκλογές στις εθνικές κάλπες, ώστε αυτές να τις στήσουν μέσα σε ένα κλίμα εικονικής πραγματικότητας. Τώρα λοιπόν που τη χάρη δεν τους την κάναμε, έχουν, όπως σας είπα πριν, αρχίσει να δυσανασχετούν και να αγχώνονται. Γιατί βλέπουν ότι στις 26 του Μάη θα πέσουν οι ίδιοι μέσα στην παγίδα που οι ίδιοι έστησαν. Γιατί ξέρουν, το ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτό,
ότι από το 2015 εμείς έχουμε μάθει να χάνουμε στις δημοσκοπήσεις αλλά να κερδίζουμε στην κάλπη. Και μια και δυο και τρεις και όσες χρειαστεί φορές. Έτσι λοιπόν τώρα κινδυνεύουν να πέσουν μέσα στην παγίδα που έστησαν. Και το αποτέλεσμα των ευρωπαϊκών εκλογών θα καταρρύψει αυτή την εικονική πραγματικότητα που ήθελαν να στήσουν. Θα είναι κόλαφος για το επικοινωνιακό επιτελείο του κυρίου Μητσοτάκη και για το πλαστό του αφήγημα. Και θα είναι κόλαφος γιατί για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκές εκλογές οι πολίτες δεν θα έχουν διάθεση να τιμωρήσουν την κυβέρνηση αλλά να τιμωρήσουν την αντιπολίτευση. Να τους τιμωρήσουν για τις ψεύτικες προβλέψεις, για την διαρκή καταστροφολογία, για την ταύτισή τους με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, για την προσπάθειά τους να περικοπούν οι συντάξεις, για την ταύτισή τους με τον ανθέληνα κύριο Βέμπερ, τον οπαδό του Σόιμπλε που ήθελε τον Brexit, για την σκεροσκοπική και ψηφοθυρική τους τάση σε ένα κρίσιμο εθνικό θέμα όπως το μακεδονικό, για την ταύτισή τους με τα πιο σκοτεινά και πιο λούμπερ συμφέροντα της οικονομικής ολιγαρχίας, αλλά να τους τιμωρήσουν και για την επιμονή τους να υπερασπίζονται την παραγραφή των μεγάλων σκανδάλων και να αρνούνται την κάθαρση και την απόδοση δικαιοσύνης. Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν προβλέπω και κρατήστε το ότι αυτές θα είναι πολύ περίεργες ευρωπαϊκές εκλογές. Διότι για πρώτη φορά στη χώρα αλλά και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, σε μια ευρωπαϊκή κάλπη, ο λαός δεν έχει να τιμωρήσει μια κυβέρνηση, γιατί η κυβέρνηση πέρασε τις μεγάλες δυσκολίες και έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, αλλά έχει να τιμωρήσει μια αντιπολίτευση που δεν έβαλε πλάτη, που διαρκώς υπονόμευε αυτή την προσπάθεια και που διαρκώς επιθυμεί να υπονομεύσει το μέλλον αυτής της χώρας. Βέβαια αυτό το διαισθάνονται και οι ίδιοι. Και ακριβώς επειδή το διαισθάνονται και οι ίδιοι, έβγαλαν προχθές πίσω από την κουρτίνα που κρυβόταν τον ολιγάρχη χρηματοδότη τους να εξαπολύσει επίθεση λάσπης σε εμένα και στην κυβέρνηση. Και τι μας είπε ο υπόδικος για πολλά κακουργήματα και διοκόμενος για εμπορία ναρκωτικών, μην το ξεχνάμε αυτό, διότι σε αυτόν τον τόπο, προσέξτε ακόμα και ο χαρακτηρισμός των προσώπων έχει μια ταξικότητα. Όταν έχουμε κάποιον φτωχοδιάβολο, τον χαρακτηρίζουμε ένοχο πριν ακόμα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Όταν έχουμε κάποιον ο οποίος είναι μεγάλο κεφάλι, του λέμε κύριε Πρόεδρε τι έχετε να μας πείτε. Αυτή είναι η πραγματικότητα στην Ελλάδα. Βγήκε λοιπόν προχθές να μας πει τι. Να μας πει ότι αν κερδίσει τις εθνικές εκλογές η Νέα Δημοκρατία θα μας πάει λέει φυλακή με εμάς. Και εγώ μόλις τον άκουσα τρόμαξα τόσο πολύ που κρύφτηκα από το φόβο μου. Θέλω λοιπόν σήμερα από εδώ από την Πάτρα να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Μαρινάκη που αποφάσισε επιτέλους να βγει από το σκοτάδι που κατοικούσε τόσο καιρό στο φως. Να τον ευχαριστήσω θερμά που αναλαμβάνει αυτός ρόλο για λογαριασμό του κυρίου Μητσοτάκη. Να τον ευχαριστήσω θερμά που επαναλαμβάνει τις ίδιες απειλές και τις ίδιες σχεδόν ψυχοφαντίες που έχουν ήδη εξαπολύσει εναντίον μας οι πολιτικοί μας αντίπαλοι. Και να τον ευχαριστήσω για έναν και μοναδικό λόγο. Γιατί έτσι γίνονται όλα καθαρά και ξάστερα. Η Νέα Δημοκρατία και το Κινάλ δεν ζητάνε, φίλες και φίλοι, την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ μόνο για να επιστρέψουν οι ίδιοι στην εξουσία. Ζητάνε την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ για να συγκυβερνήσουν με τον κύριο Μαρινάκη. Ζητάνε την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ για να αθωώσουν τον κύριο Μαρινάκη από τις δεκάδες υποθέσεις που έχει ανοιχτές στη δικαιοσύνη. Ζητάνε την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ
για να αθωώσουν όσους εμπλέκονται στο άθλιο σκάνδαλο της Νοβάρτης. Ζητάνε την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ για να βάλουν στο αρχείο το μεγάλο πάρτι που έγινε στο Κελπνό. Ζητάνε την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ για να μην πληρώσουν μία από τα δανεικά και αγύριστα θαλασσοδάνεια, τα 200 και 200, 400 εκατομμύρια που στέρισαν από τον ελληνικό λαό. Ζητάνε την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ για να αθωώσουν τους ενόχους και να δικάσουν τους εντύμους, για να αθωώσουν τους βρώμικους και να δικάσουν τους καθαρούς. Λοιπόν, ο ελληνικός λαός δεν θα τους κάνει αυτή τη χάρη. Ο ελληνικός λαός, τον οποίον τώρα αποκαλύπτονται, δεν θα τους κάνει τη χάρη. Δεν θα γυρίσουν ξανά η χώρα αυτή πίσω. Και να το ξέρουν, ούτε συγχωροχάρτη θα υπάρξει, ούτε και παραγραφή σε όλους όσοι λαιλάτισαν και χρεοκόπησαν τη χώρα και το λαό μας. Πολίτες της Πάτρας, αυτό είναι δουλειά της δικαιοσύνης. Εμείς όμως είμαστε εδώ για να σταματήσουμε τις παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη. Για να σταματήσουμε τις παρεμβάσεις κάτω από το χαλί. Είτε μας αρέσουν είτε δεν μας αρέσουν οι αποφάσεις τους. Αλλά και να κάνουμε κριτική πολιτική. Διότι αυτό που δεν παραγράφεται είναι το έγκλημα της χρεοκοπίας και της λαιλασίας. Αυτό που δεν παραγράφεται είναι ότι όταν έκοβαν τις συντάξεις κατά 40% έκαναν αυτό το τεράστιο πάρτι με το φάρμακο και τις υπερτιμολογήσεις στα φάρμακα που τις πλήρωναν οι συνταξιούχοι. Αυτό δεν παραγράφεται. Όμως, φίλες και φίλοι, η μάχη της 26ης του Μάη, παρότι θα έχει έντονα χαρακτηριστικά εθνικής πολιτικής αντιπαράθεσης, μην ξεχνάμε ότι δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Είναι μια μάχη ευρωπαϊκών εκλογών και αφορά όλη την Ευρώπη. Και εξ αυτού του λόγου αφορά προφανώς και την Ελλάδα. Διότι βρισκόμαστε σε μια Ευρώπη που ακόμη ακούει την ηχό της κρίσης. Βρισκόμαστε σε μια Ευρώπη που βρίσκεται μπροστά σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι και είναι σαφές ότι ο ένας δρόμος, ο σταυροδρόμι, είναι ο δρόμος της παλινόρθωσης, της δεξιάς και της ακροδεξιάς μάλιστα, και ο άλλος δρόμος είναι ο δρόμος της προόδου, της δημοκρατίας, ο προοδευτικός δρόμος. Και βεβαίως βλέπουμε ότι δυστυχώς στο συντηρητικό στρατόπεδο στην Ευρώπη όλο και περισσότερο κουμάντο κάνει πλέον η ακροδεξιά. Γιατί οι οπαδοί της ακραίας λιτότητας δυστυχώς πάνε πλέον χέρι-χέρι με τους μυσαλόδοξους εθνικιστές, τους ρατσιστές, τους φασίστες πολλές φορές, δεν το κρύβουν. Η περιστολή των εργασιακών δικαιωμάτων επίσης σφιχταγκαλιάζεται με την περιστολή των ατομικών ελευθεριών όπου ανέβηκαν στην Ευρώπη κυβερνήσεις της άκρας δεξιάς. Απέδειξαν ότι κάθε άλλο παρά αντισυστημικές είναι, διότι η οικονομική πολιτική που ακολούθησαν ήταν η οικονομική πολιτική που εξυπηρετούσε με τον χειρότερο τρόπο τα συμφέροντα των λίγων ενάντια στα συμφέροντα των πολλών, καταργώντας το οκτάωρο, θεσπίζοντας ασυδοσία στις απολύσεις και φυσικά κυνηγώντας τους πιο αδύναμους, επαναφέροντας ρατσιστικά στερεότυπα, όλα αυτά τα οποία τα βλέπουμε καθημερινά να αναπαράγονται σε όλη την Ευρώπη. Βεβαίως, εμάς εδώ αυτό το σφιχταγκάλιασμα της συντηρητικής παράταξης με την άκρο δεξιά δεν μας κάνει εντύπωση, διότι τα τελευταία χρόνια το είδαμε να παίρνει σάρκα και οστά στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, μια παράταξη που παρά την ιδεολογική και πολιτική μας αντίθεση έχει προσφέρει στον τόπο και βεβαίως είχε μια δημοκρατική παράδοση. Αλλά βλέπουμε σε αυτό το κόμμα υπαρχηγοί και κατ' ουσίαν καθοδηγητές να γίνονται άνθρωποι που προέρχονται από την ακραία δεξιά, το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό και άλλα κομματίδια του ακραίου δεξιού χώρου. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν ακολουθεί το βηματισμό του Όρμπαν, του Κούρτς, του εθνικισμού. Πάει χέρι-χέρι με αυτό που εμείς ονομάζουμε κοινωνική ισοπαίδωση. Θέλει να οικοδομήσει αυτή η αντίληψη στην Ευρώπη, όχι την Ευρώπη των λαών που εμείς επιδιώκουμε, αλλά την Ευρώπη των ολιγαρχών πάνω στα συντρίμια της εργασίας,
δηλαδή μια Ευρώπη μίζερη, μια Ευρώπη των εθνικών αναδιπλώσεων, μια Ευρώπη των κλειστών συνόρων, μια Ευρώπη του μίσους, μια Ευρώπη του ρατσισμού. Και κυρίως το πρόσωπο που συμβολίζει, ας μου επιτραπεί, αυτό το πάντρεμα ανάμεσα στην παραδοσιακή, τη λαϊκή δεξιά και την άγρα δεξιά στην Ευρώπη, είναι ποιο? Είναι το πρόσωπο του υποψηφίου για τη θέση του Προέδρου της Κομισιόν, δηλαδή τη θέση του κυρίου Γιούγκερ, από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, που δεν είναι άλλος από τον ανθέληνα βαβαρό πολιτικό κύριο Βέμπε, τον οπαδό του κύριου Σόιμπλε, εκείνου που ήθελε να πετάξει την Ελλάδα έξω από το ευρώ, εκείνου που μας περιφρονούσε τις κρίσιμες στιγμές της διαπραγμάτευσης, εκείνου που ήθελε να τιμωρήσει τους Έλληνες που σήκωσαν ψηλά το κεφάλι. Και δεν θα ξεχάσω την περιφρόνησή του. Έχω βρεθεί αντιμέτωπος με πολιτικούς που διαφωνώ, που έχουμε άλλες απόψεις, που ανήκουμε σε άλλα κόμματα, αλλά δεν θα ξεχάσω εκείνη τη μέρα που βρέθηκα στο Στρασβούργο, στη συνέλευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που ήταν όλοι οι αρχηγοί των πολιτικών παρατάξεων και ακούγαν αυτά που τους έλεγα, ενώ ο ίδιος επιδεικτικά είχε κατεβάσει τα ακουστικά για να μην μεταφράζεται η ομιλία μου, γιατί δεν ήθελε καν να ακούσει τι είχε να πει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Αυτόν τον άνθρωπο λοιπόν έχει πάρει αγκαζέ ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτόν που μας απειλούσε εκείνες τις δύσκολες ώρες. Δεν θα ξεμπερδέψουνε με την αριστερά, δεν θα ξεμπερδέψουνε με την προοδευτική παράταξη, τη δημοκρατική παράταξη αυτού του τόπου που ήταν πάντοτε μηχανοδηγός της μεγάλης προσπάθειας για πρόοδο και αλλαγή. Εμείς λοιπόν σήμερα ξέρουμε καλά, πολίτες της Πάτρας και της Αχαΐας, ότι σε αυτές τις ευρωπαϊκές εκλογές ψήφο στην Ελλάδα, στη Νέα Δημοκρατία, σημαίνει ψήφος εμπιστοσύνης στον κύριο Βέμπερ για να αναλάβει πρόεδρος τη θέση του κυρίου Γιούγκερ. Και άρα σημαίνει ψήφος σε μια Ευρώπη αυταρχική, σημαίνει ψήφος στη μετάλλαξη της δημοκρατικής Ευρώπης, σημαίνει ψήφος σε μια Ευρώπη που θα κλείνει την πόρτα στον κατατρεγμένο, σε μια Ευρώπη ρατσιστική, αλλά και σε μια Ευρώπη βαθιά νεοφιλελεύθερη, με περισσότερη λιτότητα, με λιγότερες κοινωνικές δαπάνες, με λιγότερους κοινοτικούς πόρους για τους αγρότες, για την υγεία, για την παιδεία, για τις δημόσιες υποδομές. Να λοιπόν γιατί οι ευρωπαϊκές εκλογές δεν είναι απλά μια καταγραφή συσχετισμών. Οι ευρωπαϊκές εκλογές καθορίζουν το μέλλον μας, διότι οι συσχετισμοί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαμορφώνουν τους όρους εκείνους και τις πολιτικές οι οποίες θα ακολουθήσουν. Από τη μια πλευρά λοιπόν έχουμε αυτήν την Ευρώπη της δεξιάς και της ακροδεξιάς που εκπροσωπεί η υποψηφιότητα του κύριου Βέμπε, που στηρίζει ο κύριος Μητσοτάκης. Από την άλλη μεριά υπάρχει τι? Εμείς λέμε ότι από την άλλη μεριά υπάρχει η Ευρώπη της αλληλεγγύης, υπάρχει η Ευρώπη της συνευθύνης, υπάρχει η Ευρώπη των λαών, υπάρχει η Ευρώπη των κοινωνικών δικαιωμάτων, της ισότητας, η Ευρώπη που αναλαμβάνει δράση για την προστασία του περιβάλλοντος, που αναλαμβάνει δράση για την κλιματική αλλαγή, οι νέες και οι νέοι μαθητές που βγαίνουν κάθε Σαββατοκύριακο και διαδηλώνουν για τη μεγάλη αυτή απειλή της κλιματικής αλλαγής. Είναι λοιπόν οι δυνάμεις της προόδου, οι δυνάμεις της αριστεράς, της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας, αλλά και της οικολογίας που οφείλουν να συμπαραταχθούν για να αντιμετωπίσουν αυτή την προοπτική μιας Ευρώπης που θα μεταλλαχθεί και που θα γίνει ακόμα πιο αποκρουστική για τους λαούς της. Αυτή λοιπόν είναι η δική μας Ευρώπη. Είναι η Ευρώπη των πολλών απέναντι στην Ευρώπη των ελίτ. Είναι η Ευρώπη της εργασίας και των ανθρώπων του μόχθου που αναμετράται σήμερα με την Ευρώπη των τεχνοκρατών και των εθνικιστών. Και θα δώσουμε ένα αποφασιστικό μήνυμα και μάχη για να κερδίσει αυτή η Ευρώπη. Και η συμβολή της Ελλάδας στο αποτέλεσμα θα είναι σημαντικό, όπως και η συμβολή της Ισπανίας, όπως και η συμβολή της Πορτογαλίας, όπως και η συμβολή της Μεγάλης Βρετανίας, που και εκεί θα γίνουν εκλογές. Και είναι οι μεγάλες ελπίδες της αριστεράς, όπου θα είναι πρώτες δυνάμεις σε όλες αυτές τις χώρες, οι δυνάμεις της προόδου.
όμως στις 26 του Μάη έχουμε μπροστά μας και τις αυτοδιοικητικές και δημοτικές εκλογές. Δημοτικές και περιφερειακές. Και κοινοτικές για πρώτη φορά, όπου θα εκλέξουμε περίπου στο 80% των εκλογικών μας τμήματων κοινοτικά συμβούλια και κοινοτάρχες. Και είναι πράγματι η αυτοδιοίκηση ο πυρήνας της δημοκρατίας και δεν πρέπει να απαξιωθεί. Εμείς αυτή την προσπάθεια πηγαίνουμε μπροστά στηρίζοντας άξιους και έντιμους ανθρώπους, έχοντας ήδη φέρει μια μεγάλη μεταρρύθμιση στον αυτοδιοικητικό χάρτη της χώρας με την αλλαγή του εκλογικού νόμου, που δίνει μια κατεύθυνση συνεργασίας και συνεννόησης στους Δήμους αλλά και στις περιφέρειες, μια μεγάλη τομή, μια μεγάλη δημοκρατική τομή. Αλλά πηγαίνουμε και με όπλο τα πεπραγμένα μας, τα δείγματα γραφής μας. Και εσείς πολίτες της Πάτρας αυτά τα πεπραγμένα τα ξέρετε καλά. Ξέρετε τι έχουμε κάνει για αυτόν τον τόπο, όπως βεβαίως και για όλη την Ελλάδα. Ξέρετε ότι εδώ στην Πάτρα βάλαμε φρένο σε όσους σχεδίαζαν την παραχώρηση του θαλάσσιου μετόπου σε ιδιωτικά συμφέροντα και ολοκληρώσαμε την παραχώρηση στο Δήμο Πατρέων. Και σήμερα η Πάτρα έχει τη μεγάλη ευκαιρία να αξιοποιήσει το θαλάσσιο μέτωπό της για να αλλάξει την εικόνα της πόλης, να αλλάξει την καθημερινότητα των πολιτών και των επισκεπτών. Να αποκτήσει δηλαδή η πόλη αυτή αυτό που της αξίζει και που τόσα χρόνια η γραφειοκρατία αλλά και τα συμφέροντα της το στερούσαν. Και ελπίζω ότι η νέα Δημοτική Αρχή και όλοι εδώ ευχόμαστε ο επόμενος δήμαρχός της, ο Γιώργος Ορόρος, θα αξιοποιήσει αυτή τη νέα δυνατότητα που της δίνουμε και δεν θα αφήσει για πολύ καιρό ακόμα κάγκελα στην παραλία να μην μπορούν οι πολίτες να βρεθούν στο θαλάσσιο μέτωπο. Και ξέρετε καλά ότι το ενδιαφέρον μας επίσης για τη Δυτική Ελλάδα, την Αχαΐα, την Πάτρα, αποδείχθηκε σε κάθε πτυχή του κυβερνητικού έργου. Γιατί εμείς διπλασιάσαμε το ΕΣΠΑ για τον νομό της Αχαΐας. Από 180 εκατομμύρια ευρώ που ήταν την περίοδο 10-14 σε 348 εκατομμύρια ευρώ την περίοδο 15-18. Και από αυτά τα 348, τα 260 εκατομμύρια δόθηκαν στο Δήμο της Πάτρας για την κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Ψαθόπυργος Μποζαΐτικα, για το νέο λιμάνι που αναβαθμίζει το ρόλο της Πάτρας στη Μεσόγειο με την ολοκλήρωση των λιμενικών υποδομών, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση Σαμαρά δεν είχε εντάξει το εμπορικό τμήμα του λιμανιού στο στρατηγικό πλαίσιο επενδύσεων μεταφορών, εμποδίζοντας την ανάπτυξη ολόκληρης της περιοχής. Αλλά βεβαίως και στον τομέα της εκπαίδευσης και της υγείας, για τα κτίρια ανωτάτων πανεπιστημιακών σχολείων του πρώην Αρσακίου Πατρών, την ενεργειακή αναβάθμιση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, την αναβάθμιση του κεντρικού κτηρίου του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών του Αγίου Ανδρέα, αλλά και με την αύξηση του Εθνικού Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων. Την τετραετία 10-14 εγκρίθηκαν έργα ύψους 88 εκατομμυρίων. Από το 15 ως σήμερα εγκρίθηκαν έργα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων 133 εκατομμυρίων, δηλαδή αύξηση 51%. Με το πρόγραμμα Ερευνώ, Δημιουργώ, Καινοτομώ ενισχύσαμε 62 επιχειρήσεις στη Δυτική Ελλάδα με 33 εκατομμύρια ευρώ για δράσεις καινοτόμου επιχειρηματικότητας. Και βεβαίως η Πάτρα, με την μεγάλη ευκαιρία που έχει τη διοργάνωση των παράκτιων μεσογειακών αγώνων τον ερχόμενο Αύγουστο, θα μετατραπεί σε αθλητικό κέντρο ολόκληρης της Μεσογείου, ενώ τα έργα υποδομής θα αποτελέσουν παρακαταθήκη για τους νέους, τη νέα γενιά αυτής της πόλης. Σε αυτό το πλαίσιο έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία για την ανάπλαση του αθλητικού κέντρου της Αγιάς. Ένα αίτημα των πολιτών της περιοχής γίνεται πράξη. Η αναβάθμιση του Παμπελοπονησιακού Αθλητικού Κέντρου Πάτρας με παρεμβάσεις σε αθλητικές εγκαταστάσεις συνολικού ύψους 1,5 εκατομμυρίου, αλλά και με την αποπληρωμή 2,5 εκατομμυρίων ευρώ του χρέους των προηγούμενων διοικήσεων. Επίσης, έχει εκκινήσει και ολοκληρώνεται σταδιακά
η διαδικασία για την κατασκευή του κορυφαίου έργου υποδομής για την ευρύτερη περιοχή του δρόμου Πάτρας Πύργου. Προχθές υπογράφηκαν 2 συμβάσεις και χθες και άλλες 2. Η εγκατάσταση και η εκκίνηση της υλοποίησης του έργου θα γίνει μεθαύριο, τη Μεγάλη Δευτέρα. Στις 7 διαγωνιστικές διαδικασίες έχουμε 3 εταιρείες να παίρνουν από 2 έργα, άρα έχουμε και μεγάλη διασπορά στους αναδόχους σε αντίθεση με όσα κατά καιρούς έχουν βγει στη δημοσιότητα. Ακόμα, την προηγούμενη Τετάρτη, στις 17 Απριλίου, έγινε το πρώτο δοκιμαστικό δρομολόγιο του τρένου από το Κιάτο μέχρι το Αίγιο. Είναι σε εξέλιξη οι εργασίες για να φτάσει το τρένο μέχρι την Πάτρα και θα φτάσει υπογειοποιημένο σε ολόκληρο τον αστικό ιστό της πόλης. Η υπογειοποίηση θα συνεχιστεί. Μελλοντικέ δήμαρχε, θα συνεχιστεί η υπογειοποίηση και στο ιστορικό κέντρο της πόλης, απελευθερώνοντας την επαφή με το θαλάσσιο μέτωπο. Αυτό είναι το όραμά μας για την Πάτρα. Επίσης, από το πρόγραμμα Φιλόδημος, να μην το ξεχάσω γιατί μου έκανε υπόμνηση ο Υπουργός Εσωτερικών, ο Αλέξης ο Χαρίτσης, μην το ξεχάσεις αυτό. Θα το πω λοιπόν. Για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας χρηματοδοτούμε με 120 εκατομμύρια ευρώ την αξιοποίηση του πρώην εργοστασίου Χαρτοπίας Λαδόπουλου για τη δημιουργία ενός πολιτιστικού, κοινωνικού και διοικητικού κέντρου. Ενώ δεσμευόμαστε για την παραχώρηση στο Δήμο Ριγανόκαμπου της έκτασης για το Ανατολικό Πάρκο της Πάτρας, που θα αναβαθμίσει ακόμα περισσότερο τη ζωή στην πόλη και την καθημερινότητα των πολιτών. Άλλο ένα αίτημα των πολιτών που γίνεται πράξη. Ενώ επίσης χρηματοδοτούμε από το ΠΟΔΟΕ με 20 εκατομμύρια έργα βελτίωσης και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του κοινοδρομικού κέντρου στα Καλάβρητα. Ήταν μια δέσμευση που έδωσα όταν είχα πάει πριν από 2 μήνες εκεί. Και τέλος, μια δέσμευση δική μου προσωπικά στο Περιφερειακό Συνέδριο για τη Δυτική Ελλάδα, ιδρύουμε την 4η νομική σχολή της χώρας εδώ στην Πάτρα, αλλά και το Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο, για να γίνει η Πάτρα ακόμη μεγαλύτερο κέντρο γνώσης, επιστήμης και καινοτομίας. Πολίτες της Πάτρας και της Αχαΐας, τα πεπραγμένα μας, τα δίκαια που έγιναν πράξη, είναι τα όπλα μας σε αυτή την εκλογική μάχη. Τα επιχειρήματα είναι τα όπλα μας σε αυτή την εκλογική μάχη. Διότι οι αντίπαλοι δεν μιλούν με επιχειρήματα. Μιλούν με συνθήματα, πολλές φορές με ιαχές, όπως κατά την κρίσιμη περίοδο, όπου βάλθηκαν να μας αποδείξουν ότι δήθεν πατριωτισμός είναι να κρατάς την ελληνική σημαία δίπλα στο χέρι με το σβάστικα του Χρυσαυγίτη. Όχι, φίλες και φίλοι, δεν είναι αυτό ο πατριωτισμός. Πατριωτισμός είναι να προχωράει μπροστά η χώρα, να σηκώνει την κοινωνία μπροστά και ψηλά. Δεν είναι πατριωτισμός να μέμφεσαι και να μισείς τους διπλανούς λαούς. Και δεν είναι πατριωτισμός να παριστάνεις τον Μακεδονομάχο και τον Πατριώτη όταν επί τόσα χρόνια άφησες αυτή τη χώρα χωρίς δυνατότητες, αναξιοποίητες δυνατότητες, τόσο εντός της χώρας όσο και στο διεθνές περιβάλλον. Και τα λέω τούτα γιατί σαν αύριο πριν από 52 χρόνια, 21 Απριλίου του 67, από κάποιους άλλους πατριώτες τότε και εθνικόφρονες, η χώρα μπήκε στο γύψο και στο μαύρο σκοτάδι. Και το αποτέλεσμα αυτού του γύψου ήταν ότι ξεπουλήθηκε η μισή Κύπρος. Λοιπόν, δεν θα κάνουν αυτοί σε εμάς διδάγματα και μαθήματα πατριωτισμού. Εμείς θα πορευτούμε με σχέδιο, με όραμα και με όπλο τα πεπραγμένα μας, με στόχο μια καλύτερη Ελλάδα, την Ελλάδα του αύριο.
την Ελλάδα της προκοπής, την Ελλάδα της δουλειάς, την Ελλάδα της παραγωγικής ανασυγκρότησης, της δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας. Αυτή είναι η Ελλάδα του αύριο και εκεί θέλουμε να πάμε. Και τα διλήμματα της κάλπης είναι καθαρά, είναι εξάστερα. Έχουν τεθεί με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο. Και έχουν τεθεί διότι και το πρόγραμμα των αντιπάλων μας βοηθάει να τεθούμε τον πιο ξεκάθαρο τρόπο. Διότι στις 26 του Μάη οι πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν από τη μια ένα πρόγραμμα που θέλει να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή, να συνεχιστεί η στελέχωση του κοινωνικού κράτους και από την άλλη ένα πρόγραμμα που θέλει απολύσεις και επιστροφή στο μνημονιακό 1-5 για κάθε 5 αποχωρήσεις μία πρόσληψη, ενώ εμείς καταφέραμε να φτάσουμε στο 1-1. Οι πολίτες θα έχουν να επιλέξουν από τη μια μεριά ένα πρόγραμμα που είτε λέει ξεκάθαρα είτε υπονοεί τη φοροασυλία του μεγάλου πλούτου και βεβαίως από την άλλη ένα σχέδιο για τη σταδιακή ελάφρυνση των βαρών τώρα που η χώρα μπορεί, αλλά με ασφάλεια, πιάνοντας τους δημοσιονομικούς στόχους για να μην ξαναγυρίσουμε στα χρόνια των ελλημάτων και της χρεοκοπίας. Από τη μια μεριά θα έχει να επιλέξει ένα πρόγραμμα για την κοινωνική ασφάλιση που οι ίδιοι ονόμασαν σχέδιο Πινοσέτ και από την άλλη ένα δίκαιο και βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα. Από τη μια μεριά θα έχει ο ελληνικός λαός να επιλέξει την κατάρρευση των μισθών και την εργασιακή απορρίθμιση και από την άλλη τη σταδιακή αύξηση των μισθών και την προστασία της εργασίας. Με δύο λόγια, φίλες και φίλοι, πολίτες της Πάτρας, ο ελληνικός λαός θα κληθεί να επιλέξει ανάμεσα σε δύο Ελλάδες. Την Ελλάδα των πολλών από τη μια μεριά, την Ελλάδα των ελίτ από την άλλη μεριά. Αυτό είναι το κεντρικό δίλημα, αυτό είναι το κεντρικό ερώτημα, αυτό είναι το κεντρικό διακύβευμα στις επερχόμενες ευρωπαϊκές αλλά και στις εθνικές εκλογές που θα έρθουν στην ώρα τους το ερχόμενο φθινόπωρο τον Οκτώβριο του 2019. Και νεότεροι σε αυτή εδώ την αίθουσα και ίσως και 17άριδες που ψηφίζουν, ας πούμε καλύτερα ότι δεν ξεχνά Βενιζέλο Σαμαρά, αυτούς που κυβέρνησαν τα 4 χρόνια της μνημονιακής λαιλασίας, που χρεοκόπησαν τη χώρα, που μείωσαν την αξιοπρέπεια των Ελλήνων. Ναι, αυτούς δεν τους ξεχνά. Και αν θα τιμωρήσει κάποιους θα είναι αυτούς και όχι τον ΣΥΡΙΖΑ και την Προοδευτική Συμμαχία. Πολίτες της Πάτρας, εμείς έχουμε την αυτοπεποίθηση, την αποφασιστικότητα αλλά και τη δύναμη να μην αφήσουμε την Ελλάδα να γυρίσει πίσω. Έχουμε τη δύναμη να συνεχίσουμε αυτό το δρόμο της ανάκαμψης και της προόδου μαζί με τους εργαζόμενους, μαζί με τους ανθρώπους του ΜΟΚ, μαζί με τους μικρούς και μεσαίους επαγγελματίες, δίπλα τους απόμαχους της ζωής, αλλά κυρίως με τις νέες και τους νέους, τους 17άριδες, τους 18άριδες, τους 20άριδες, αυτούς που μας έδωσαν την νίκη στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, αλλά και τους νέους, αυτούς που θα ψηφίσουν για πρώτη φορά τώρα. Και εμείς, απέναντι στη νέα γενιά αυτού του τόπου, τους λέμε, σας έχουμε εμπιστοσύνη. Σας έχουμε εμπιστοσύνη να σηκώσετε την Ελλάδα στους δικούς σας τους ώμους, να πάρετε για πρώτη φορά το μέλλον στα δικά σας τα χέρια. Είμαστε δίπλα σας να σας ακούμε, είμαστε δίπλα σας για να σας καταλάβουμε, είμαστε δίπλα σας για να σας εμπιστευόμαστε. Δεν είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι θέλουμε να σας καθοδηγήσουμε. Θέλουμε εσείς να μας καθοδηγήσετε στη μεγάλη προσπάθεια για την ανάκαμψη, για την πρόοδο, για τη δημοκρατία, για το αύριο αυτού του τόπου. Και ξέρουμε
ότι η δική τους συμμετοχή θα είναι αυτή που θα κλείνει τα εκλογικά αποτελέσματα και των ευρωπαϊκών και των κρίσιμων εθνικών εκλογών. Η δική τους συμμετοχή, κάποιοι θέλουν την αποχή τους. Εμείς λοιπόν τους λέμε, πηγαίνετε στις κάλπες να ψηφίσετε. Μην αφήσετε αυτό το όπλο από τα δικά σας χέρια να το πάρουν άλλοι ή να το αξιοποιήσουν όπως θέλουν αυτοί. Και δώστε μήνυμα συμμετοχής. Δώστε μήνυμα παρέμβασης στα κοινά. Δώστε μήνυμα αντίστασης. Δώστε μήνυμα δημοκρατίας και προόδου. Και είμαστε βέβαιοι ότι η μεγάλη πλειοψηφία της νέας γενιάς θα ασυμπαραταχθεί με τον προοδευτικό κόσμο, τους μεσήλικες και τους ηλικιωμένους, αυτούς που θα συνεχίσουν τη μεγάλη πορεία του τόπου προς τα μπρος. Και το μήνυμα της ευρωπαϊκής κάλπης, αλλά και το αποτέλεσμα της εθνικής θα είναι ένα. Δεν γυρίζουμε πίσω. Έχουμε τη δύναμη. Τη δύναμη της ανθρωπιάς. Τη δύναμη της αλληλεγγύης. Τη δύναμη της διεκδίκησης. Και με αυτή τη δύναμη, τη δική σας δύναμη, θα είμαστε ανίκητοι. Τώρα λοιπόν βγαίνουμε μπροστά και είμαστε χαρούμενοι, γιατί οι εκλογές είναι το πανηγύρι της δημοκρατίας, είναι η γιορτή της δημοκρατίας, και αισθανόμαστε σαν το ψάρι μέσα στο νερό όταν βρισκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους. Παίρνουμε δύναμη από εσάς, δίνουμε δύναμη στους αδύναμους και θα νικήσουμε. Γεια σας. Καλή δύναμη. Καλούς αγώνες. Γεια σας. Και κύριοι, παρακολουθήσαμε την ομιλία του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στην Πάτρα, στην συγκέντρωση ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική.